Συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι. Η σημερινή εκδήλωση είναι η κεντρική εκδήλωση της Πανεπιστημονικής Ενόψης και των εκλογών του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Αφορά τις οικονομικές εξελίξεις στο φόντο των πολεμικών συγκρούσεων, εξελίξεις που εμείς θέλουμε να κουβεντιάσουμε πλατιά με τον κόσμο, φωτίζοντας την πραγματική αιτία των βασικών οικονομικών γεγονότων της περίοδου, αλλά και του πολέμου που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη γειτονιά μας από δύο διαφορετικές πλευρές και με την άμεση εμπλοκή της χώρας μας. Αυτά είναι και ζητήματα που αναδεικνύουμε και εν ώψη των εκλογών του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Εκλογές που μάλιστα θα γίνουν με ένα εκλογικό σώμα που εκτιμάται ότι θα φτάσει και ενδεχομένως να ξεπεράσει τους 55.000 ανθρώπους από περίπου 40.000 του 2019. Εκλογικό σώμα που προκύπτει και από τις μεθοδεύσεις και παλινοδίες των δύο μεγάλων παρατάξεων PDCO του ΠΑΣΟΚ και ΔΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, με διαδικασίες οριακά εκτός νόμου, όπως η παράτυπη κατάθεση των ψηφοδελτίων της PDCO, με τη στήριξη μάλιστα της ΔΚΟ, των δυνάμεων δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της ΠΟΦΕΕ, η οποία θέλει να αναγορεύεται ως εκπρόσωπος των αυταπασχολούμενων λογιστών. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να υπάρξει χειρή απάντηση και σε αυτές τις εκλογές να δυναμώσει το ρεύμα της αμφισβήτησης και του αγώνα. Να υπάρξει χειρή απάντηση στην κατεύθυνση που τρέχει με χίλια για την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, που τρέχει με χίλια για την υλοποίηση των νέων πιστοποιήσεων, αλλά και προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης, που ενισχύουν την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων, που τρέχει με χίλια για την υλοποίηση των κατευθύνσεων για την ενίσχυση της λεγόμενης εξωστρέφειας, της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της ψηφιακής οικονομίας, που τρέχει με χίλια την υλοποίηση των σχεδίων για την λεγόμενη ανασυγκρότηση των πληγισσών περιοχών από τις μεγάλες καταστροφές, με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των αναγκών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κεφάλαιο και την εξουσία του, τις συμπεριληστικές συμμαχίες που το στηρίζουν, την εγχώρια αστική άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτόν τον αντίπαλο υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις και αντίστοιχα ο πολύχρωμος θίασος όλων των υπόλοιπων παρατάξεων στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Η ενίσχυση της Πανεπιστημονικής είναι ένας ακόμα σταθμός στην οργάνωση της αντεπίθεσης, στον αγώνα για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην εξουσία, για διεκδίκηση καλύτερης ζωής και ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Πάμε άνθρωπο τον άνθρωπο να δώσουμε τη μάχη των τελευταίων ημερών που θα μας κάνει την Κυριακή το βράδυ να χαμογελάσουμε.